Η συζήτηση αυτή για το σχέδιο βιώσιμης αισθητικής κινητικότητας έχει γίνει και έχει ξαναγίνει, επανέρχεται και μια φορά ακόμα. Θα κάνω δύο παρατηρήσεις, οι οποίες οφείλουν να γίνουν για να διακρίνουμε τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τον ορισμό που έδωσε ο κύριος Βαϊούλης για το ΣΒΑΚ, είναι ακριβώς αυτός και περιγράφεται στην εισηγητική μελέτη του ΣΒΑΚ. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις του, δεν έχουν σχέση με τον ορισμό. Έχουν σχέση με προτάσεις διορθώσεων από προβλήματα τα οποία πιθανά να παρουσιάστηκαν στην υλοποίηση ενός έργου, που πάντα υπάρχουν και πάντα διορθώνονται. Αυτή είναι μια διάκριση στην τοποθέτηση του κυρίου Βαϊούλη, η οποία οφείλει να γίνει. Ας ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο ζήτημα. Ποια είναι η Λάρισα και γιατί είχε και έχει ανάγκη το ΣΒΑΚ. Πριν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η μελέτη, η οποία συμβασιοποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή το 2015, αν θυμάμαι καλά, και είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη και η πρώτη πόλη η οποία εφαρμόζει στο έδαφος πια έργο μελέτης εφαρμογής του ΣΒΑΚ, η εικόνα ήταν και ως ένα βαθμό συνεχίζει να είναι γνωστή. Αν περιδιαβεί κανένας το κέντρο της πόλης, νύχτα, τέτοια ώρα ή και αργότερα, θα δει ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που καβαλάνε πεζοδρόμοι. Υπάρχουν αυτοκίνητα που κλείνουν ράμπες. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία είναι παρκαρισμένα στις στροφές. Υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση η οποία λέει ότι η πόλη, αυτή η πόλη που όλοι βιώνουμε, δεν μπορεί να σηκώσει άλλο όγκο αυτοκινήτων. Και ας είμαστε καθαροί. Αυτός ο όγκος αυτοκινήτων αυτές τις δεκαετίες έχει υπερδιπλασιαστεί. Και το ξέρουν όλοι μας. Ότι οι οικογένειες που δεν είχαν ένα αυτοκίνητο έχουν περισσότερα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή με τα παιδιά τους και με όλα αυτά. Έτσι λοιπόν η Λάρισα ως μια πόλη δομημένη τη δεκαετία του 60 και του 70 με τον τρόπο που έχουν γίνει οι πόλεις της Ελλάδας δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βασανάκι που λέγεται αυτοκίνητο σε μεγαλύτερο βαθμό και αυτό δεν έχει σχέση με το ΣΒΑΚ. Έχει σχέση με όλους αυτούς ανάμεσά τους και με μένα που επί 20 χρόνια περπατάμε για να έρθουμε στις δουλειές μας γιατί έπρεπε να γυρίζω με το αυτοκίνητό μου 3 τέταρτα για να βρω πάρκινγκ όταν είχα το ιατρείο μου επί χρόνια στο κέντρο της πόλης. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν αυτή την κατάσταση δεν τη δούμε κατάματα, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε όποιες επιλογές. Η επιλογή των αλλαγών λοιπόν για μας είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Έχει σχέση με αυτό που περιέγραψα, με την ταλαιπωρία, με την πίεση που ασκείται στο δημόσιο χώρο από το αυτοκίνητο, με τους ρήπους. Για δείτε κάποιες μελέτες για τις ρήπους των αυτοκινήτων, για να δείτε τι συμβαίνει σε μια πόλη στην οποία όλοι περιφέρονται να βρουν μια θέση πάρκινγκ που αντικειμενικά δεν μπορεί να υπάρξει στο εύρος αυτό ώστε να καλύψει όλες τις κινήσεις αυτές. Τι έκανε η πόλη λοιπόν στην κατεύθυνση αυτή και με τη δουλειά και άλλων δημοτικών αρχών, πρώτα απ' όλα έβαλε ως στόχο της να διαμορφώσει τους περιφερειακούς της δρόμους. Από το 2006 που επανήλθα στην αυτοδιοίκηση και παρακολουθώ αυτό το ζήτημα και με τοποθετήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπω αυτό με τη βοήθεια της περιφέρειας να υλοποιείται. Αυτή τη στιγμή εκπονείται και η μελέτη για την Τρικάλων από τη μεριά της περιφέρειας και καλώς εγώ των πραγμάτων το επόμενο διάστημα θα είναι το μεγάλο επόμενο έργο που θα δημοπρατήσει η περιφέρεια. Μια πόλη λοιπόν την οποία αντιλαμβάνονται όλοι ότι διαμορφώνει τους δακτυλίους της και μπορεί πλέον να μην έχει διαμερή κυκλοφορία. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να περνάει άνθρωπος στο κέντρο της πόλης για να πάει από τη μια πλευρά στην άλλη. Οφείλουν και πρέπει οι περιφερειακοί δρόμοι να χρησιμοποιούνται περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Έδωσαν διέξοδο και μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη διέξοδο. Μία από τις λύσεις που κατέκτησε η πόλη λοιπόν είναι αυτή.
Η δεύτερη λύση λοιπόν ποια είναι? Τι κάνει με το δημόσιο χώρο? Τι κάνει με αυτό το σβάκο, όπως αποφασίσαμε πια να υλοποιήσουμε στην πόλη? Ουσιαστικά διαμορφώνει προϋποθέσεις ενός δημόσιου χώρου με αλλαγές χαρακτηριστικών, ναι. Ένα δημόσιο χώρο που δίνει έμφαση στις ήπιες μετακινήσεις, άρα ποδήλατο, ναι, άρα πόδια λέω εγώ, τα χρησιμοποιούσα 20 χρόνια για να έρθω στο κέντρο της πόλης, από την Αράιδα παρακαλώ που μένω, και δεν μετάνιωσα ποτέ. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι και το ζήτημα των ανθρώπων που έρχονται για δουλειές στο κέντρο και που πρέπει να έχουν το αυτοκίνητό τους. Αν όμως αυτή η κουλτούρα περάσει σε όλους μας, τότε τα πράγματα με αυτό το ΣΒΑΚ, το οποίο μπορεί και να μεγεθυνθεί, θα είναι καλύτερα στην πόλη. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν. Και τον πάρκινγκ που έχουμε πει, μελέτες είναι έτοιμες, θα έρθουν, αναζητώ χρηματοδοτήσεις για να μπορέσω να υλοποιήσω και αυτό το έργο, και της ελεγχόμενης στάθμευσης, και των περιφερειακών πάρκινγκ, για να δώσουμε διέξοδο σε αυτούς που έρχονται στο κέντρο της πόλης ως επισκέπτες πια δουλειάς, επίσκεψης του εμπορικού κέντρου κτλ. Και όχι ως διέξοδο στον άνθρωπο που επανειλημμένα έχω πει θέλει να πάει στον πεζόδρομο να πιει τον καφέ του και δίπλα να έχει το αυτοκίνητό του. Αυτό στην πόλη και πριν το ΣΒΑΚ την έφτασε στα όρια, ας πούμε, στα οποία σας περιγράφω. Το ΣΒΑΚ λοιπόν είναι για την πόλη, όπως είπα, και δημόσια επανάσταση. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Και οι μεγάλες αλλαγές θέλουν τόλμη, την έχουμε. Θέλουν πολιτική βούληση, την έχουμε. Δώσε με μάχες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλες οι δημοτικές αρχές, όποιες και αν έρθουν στο βαθύ μέλλον της πόλης, θα ευλογούν την περίοδο αυτή που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, όπως σήμερα ευλογούμε όλοι μας την περίοδο της πεζοδρόμησης της πόλης στο κέντρο επί Δημαρχίας Αριστείδη Λαμπρούλη. Φαντάζεστε, τη Ρούσβελτ όπως ήταν, την έζησα, την ξέρω. Και όταν αρχίσαμε να πεζοδρομούμε εκεί, κοντέψαμε να φάμε και ξύλο. Φαντάζεστε τους πεζόδρομους να ήταν δρόμοι κυκλοφορίας κανονικά? Για ποια πόλη θα μιλούσαμε, αν θα είχε αυτή την εμπορική ανάπτυξη και αυτή την ανάπτυξη υπηρεσιών στο κέντρο της πόλης? Άρα λοιπόν, οι αλλαγές και οι στοχεύσεις, όταν είναι μεγάλες, δημιουργούν και δυσκολίες στην αφομοίωσή τους. Εγώ απευθύνομαι στους συμπολίτες μου για να τους πω ευθέως ότι αυτό που γίνεται στην πόλη είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι επιστημονικά μελετημένο. Αλλάζει το περιβάλλον. Διαμορφώνει καλύτερες συνθήκες ζωής σε όλους μας. Επιβάλλει βεβαίως μια χρήση του αυτοκινήτου λελογισμένη. Και όχι την αλόγιστη χρήση, όπως κάποιοι την κάνουν ή την κάναμε και όλοι μας, και εγώ την έκανα μια περίοδο. Δεν θέλω να κατηγορώ άλλους. Άρα, εμείς θα προχωρήσουμε. Ό,τι ανάφερε ο κύριος Βαϊούλης, ό,τι καταγράφεται στο δημόσιο χώρο ως πρόβλημα, ναι, να το δούμε. Ναι, να δούμε αν χρειάζονται διορθώσεις. Κάθε μεγάλο έργο, κάθε προσπάθεια, κάθε μελέτη ειδικού, κάθε μελέτη εφαρμογής, πιθανά να έχει και κάποια προβλήματα. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε, να παρατηρήσουμε. Φέραμε το μελετητή εδώ, τον ακούσαμε σε μια πρώτη φάση. Μπορούμε να το κάνουμε αν θέλουμε και άλλη στιγμή, όχι για να ανατρέψουμε το ΣΒΑΚ, για το οποίο κάποιοι μεταξύ αυτών, αν δεν κάνω λάθος, ας με συγχωρέσει αν κάνω λάθος, και ο Βεούλης, ότι είναι η κακοδαιμονία της πόλης. Το ζήσα αυτό και η εμπειρία μου δεν μου επιτρέπει να κάνω πίσω. Τα μπράβο στη Δημοτική Αρχή για όλο αυτό που γίνεται είναι πολλά, πάμπολα. Και όλες οι βρισχές, γιατί και τέτοιες υπήρξαν, του πρώτου διαστήματος, για τα έργα τα οποία έγιναν, έχουν μετατραπεί σε ευχαριστίες. Κανένας δεν διαμαρτύρεται από αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε αυτούς τους δρόμους. Διαμαρτύρεται η κόρη μου όμως, γιατί δεν μπορεί να πάρει την Κολοκοτρώνη για να φτάσει εύκολα στο γραφείο της και πρέπει να πάει από την Παπαναστασίου. Συγχωρέστε με. Ζητάτε λοιπόν να απαντήσω σε αυτό. Σε αυτό είναι απλώς μια ανάγκη οι αλλαγές αυτές να συνειδητοποιηθούν, να αφομοιωθούν από τους πολίτες
και να προχωρήσουμε συνταταγμένοι και με κοινή βούληση στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται σε ό,τι αφορά το δημόσιο χώρο στο κέντρο της πόλης. Η μελέτη αυτή αγγίζει όλο το έδρος. Είναι μελέτη σε πάρα πολλά στάδια. Με διαβούλευση, με συζητήσεις στη Δημοτική Αρχή, με συζητήσεις και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλώ. Έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς μπορεί η αλήθεια να λέγεται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να κάνουμε πίσω? Δεν θα κάνουμε πίσω. Είναι δέσμευση αυτής της Δημοτικής Αρχής και έτσι θα προχωρήσουμε. Και θα αναλάβουμε το όποιο πολιτικό κόστος για να υλοποιήσουμε μια πόλη διαφορετική. Για μας τους ίδιους και για τα παιδιά μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα ήθελα να πω και δύο πράγματα ακόμα, ειδικά στον κύριο Βαγγίλη, που φέρνει το θέμα. Κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, το έχω μπροστά μου, ήταν την προηγούμενη χρονιά, Νοέμβριος ή Δεκέμβριος, κάπου εκεί. Μέσα σε όλα αυτά που παραθέτει ο αγαπητός κύριος Βαγιούλης, τότε έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το προετοίμαζε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή ότι ετοιμάζονται δεκάδες αγωγές επαγγελματιών για τους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας στη Λάρισα. Δεν ξέρω ποιαν ήταν στόχος αυτό, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Έτσι τα δημοσιεύματα είναι συγκεκριμένα και όσα, αυτά που υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θυμάμαι καλά. Έτσι λοιπόν ας είμαστε συγκρατημένοι. Το ΣΒΑΚ ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να αλλάξει την πόλη και αυτό θα γίνει. Να συζητήσουμε όσο θέλετε για την 28 Οκτωβρίου, στην οποία παρεμβαίνουμε για να αλλάξουμε τις λιμνίες των φανατιών. Να συζητήσουμε γιατί έγινε το παρτέρι έτσι αλλιώς. Έτσι, γιατί αυτά που παρακολουθώ δείχνουν και πλήρη άγνοια κάποιων πραγμάτων. Ενόχλησε κάποιους γιατί το παρτέρι της Ουστιανού φτάνει στο όριο του πεζοδρομίου της 28ης, χωρίς να δείχνουν ότι η διάβαση της μητέρας με το καρότσι είναι ακριβώς δίπλα της, στα 5 μέτρα, και την οδηγεί με μεγαλύτερη ασφάλεια στην απέναντι πλευρά, από το να την αναγκάσει να κατέβει στο οδόστρωμα της 28, αν βρει ποδήλατα μπροστά της. Αυτά είναι ζητήματα κυκλοφοριακής προσέγγισης μελετητικής, τα οποία μπορεί σε πρώτο επίπεδο να προβληματίζουν, αλλά αφομοιώνονται. Όταν άλλαξε η Καρδίτσης στα φανάρια της και μονοδρομήθηκε το υπόλοιπο τμήμα και γύρισε το κομμάτι προς τη μεριά της Σαρίνδεη, για τους λόγους που αποφάσισε η τότε Δημοτική Αρχή, έγινε χαμός. Σε 6 μήνες είχαν ομαλοποιηθεί τα πράγματα. Όταν η Νεράιδα, η οποία συνοικία στην οποία μένω, είχε δρόμους διπλής κυκλοφορίας και μονοδρομήθηκε όλο το αριστερό κομμάτι της, οι γκρίνιες ήταν πάμπολες. Όπως ήταν και τα ατυχήματα βέβαια σε κάθε γωνιά τότε. Άλλαξαν τα δεδομένα και κανένας δεν διανοείται να γυρίσουμε στο παρελθόν. Απλά, τι συμβαίνει? Πάρα πολλές φορές οι νεοέλληνες είμαστε σε αυτές τις πολύ μεγάλες αλλαγές με την προσωπική μας άποψη, χωρίς να εμπιστευόμαστε τη συλλογική άποψη. Και η συλλογική άποψη της πόλης εκφράζεται μέσα από το Δημοτικό της Συμβούλιο και τη Δημοτική της Αρχή. Εγώ παρακαλώ όλους να χαμηλώσουν τους τόνους. Το έργο αυτό θα προχωρήσει και είναι δέσμευση της Δημοτικής Αρχής. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Οι όποιες διορθωτικές κινήσεις είμαι ανοιχτός να γίνουν. Δόξα τω Θεώ, είμαι άνθρωπος που ακούω, καταγράφω και μπορεί να έρθει και ο μελετητής και να συζητήσουμε και να ξανασυζητήσουμε και να δούμε. Δεν θα ανατραπεί όμως. Ούτε η Κολοκοτρώνη, ούτε η Ουστινιανού, ούτε η Λάμπρου Κατσόνη, ούτε ολόκληρος ο Άγιος Κωνσταντίνος που έχει αυτές τις λωρίδες που περιέγραψε ο κύριος Βαγιούλης με τα διαφορετικά χρώματα, ούτε η Κοραή, ούτε ό,τι έρχεται από εδώ και πέρα, γιατί από το φθινόπωρο θα ανοίξουμε την Κυταρά στην υπόθεση αυτή. Όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όλοι οι πολίτες θα χαρούμε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον στην πόλη. Αλλά και με διαφορετικό τρόπο κυκλοφορίας πια. Λιγότερο αυτοκίνητο, όχι καθόλου αυτοκίνητο, λιγότερο αυτοκίνητο, περισσότερο ποδήλατο, περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς,
Έχουμε καταθέσει πρόταση για την ηλεκτροκίνηση για να συμμετέχουμε στη μεταφορά των πολιτών από τα περιφερειακά πάρκινγκ μέχρι το κέντρο της πόλης και να τους γυρίζουμε πίσω. Όλα αυτά είναι σε μια διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο για χρηματοδότηση για να υλοποιηθούν στην πόλη. Ακούω πάρα πολλές φορές, έχει γίνει και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, θα έπρεπε πρώτα να γίνουν τα πάρκινγκ και μετά να γίνουν οι δρόμοι κτλ. Κοιτάξτε. Επιμέρους απόψεις μπορεί να υπάρξουν πολλές. Όλα αυτά για μας όμως έχουν μια σειρά η οποία προκύπτει από έναν σχεδιασμό. Δεν ήταν δυνατόν να διαθέτω χρήματα και επιτρέψτε μου τον ενικό, δεν είναι ενικός, είναι συλλογική η δουλειά μας, να διαθέτουμε λοιπόν χρήματα για να υλοποιήσουμε ελεγχόμενη στάθμευση που στη συνέχεια θα ανατρέψουμε παίρνοντας την πίσω και κάνοντας δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Τα έργα αυτά έπρεπε να ξεκινήσουν, έπρεπε να αρχίσουν να αποτυπώνονται στο έδαφος και συνοδό ζήτημα σε αυτά είναι όλη η μελέτη που αφορά την στάθμευση. Αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μετρούνται κυκλοφοριακοί φόρτοι από τους μελετητές προκειμένου να δούμε στοιχεία και να δούμε αν χρειάζεται κάπου κάποια διαφοροποίηση. Στη λογική που σας είπα. Αλλαγών οι οποίες οφείλουν να βελτιώνουν την προοπτική του ΣΒΑΚ. Όχι να ακυρώνουν το ΣΒΑΚ. Όσοι επιθυμούν και θέλουν να ακυρώσουν το ΣΒΑΚ, πάνε την πόλη πίσω. Πάνε την πόλη σε μια περίοδο πολύ δύσκολη και για το αυτοκίνητο και για τον κάτοικο του κέντρου και για τον επισκέπτη του κέντρου. Ας είμαστε λοιπόν φιδωλοί στα λεγόμενά μας και ας βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην καλύτερη υλοποίηση και πιο γρήγορη υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου έργου που ήρθε στην πόλη, έχει τις εγκρίσεις των πολιτών και όχι των αγωγών που υπόθηκαν κάποια στιγμή και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα αγκαλιαστεί από το σύνολο της πόλης παρά τις όποιες εφήμερες γκρίνιες για το που έχω να σταματήσω το αυτοκίνητό μου. Αυτό που υπήρχε και πριν. Το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης δεν μπορούσε και πριν να σταθεί. Μη μου πείτε ότι η εικόνα που μένει στο μυαλό σας και η καλή εικόνα είναι τα ατελείωτα πάρκινγκ του Φρουρίου πριν γίνει το έργο του Φρουρίου, που και τώρα χρειάζεται βελτιώσεις με το που θα λειτουργήσουν οι μπάρες. Μη μου πείτε ότι είναι προοπτική της πόλης αυτό που γινόταν όλα τα χρόνια. Όποιος ερχόταν από οποιοδήποτε διπλανό οικισμό όδευε και πάρκαρε στο Φρούριο, όπου μπορεί να φανταστεί κανένας. Αυτή είναι η απόλυτη στασιμότητα. Δεν την αποδέχομαι προσωπικά, γι' αυτό πήρα και την ευθύνη να προχωρήσω στην υπόθεση αυτή. Έτσι θα πάμε. Τις παρατηρήσεις τις καταγράφουμε. Θα τις συζητήσουμε και με τον μελετητή. Η μεγάλη εικόνα είναι όμως αυτό που σας περιέγραψα. Αυτή η πραγματική επανάσταση στην πόλη, σε ένα αύριο πολύ διαφορετικό, ποιοτικό, με καλύτερη λειτουργία της πόλης και με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο κέντρο της πόλης, σε ό,τι αφορά κυρίως τον εμπορικό της τομέα. Ολοκληρώσατε, κύριε Καρβιάνη. Βεβαίως ολοκλήρωσα και θα τελειώσω μόνο με αυτή την κουβέντα. Δείτε, οι πιέσεις των πολιτών για όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να ενσωματωθεί αυτή η αντίληψη είναι και θα είναι μεγάλες. Το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να σταθεί με έναν τρόπο. Και αν εκπέμψει ένα μήνυμα, είναι το μήνυμα που σας είπα. Προχωράμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την πόλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από τις επιμέρους παρατηρήσεις, αυτό πρέπει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, και αυτό πρέπει να υλοποιηθεί στην πόλη. Ευχαριστώ. Κύριε Βελιάνη, Πρόεδρε. Τη ζητήσατε το λόγο. Νομίζω ότι δικαιούμαι, έτσι, συμπληρωματικά, πολύ σύντομα. Λοιπόν, κυρίως θέλω να... Εντάξει, τα είπε ο Δήμαρχος με μεγάλη λεπτομέρεια, απλά κάποια πράγματα να απαντήσω σε κάποια σχόλια και δημοσιεύματα και εγώ που ακούγονται. Το πρώτο είναι ότι κάνουμε κυβόληθους και όχι ανάπτυξη στην πόλη. Δεν κάνουμε δρόμους.
Δεν κάνουμε μεμονωμένους δρόμους. Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως είπε και ο Βαϊούντης. Κάποιοι σήμερα διάβαζαν ότι έλεγαν δεν κάνουμε ολιστική. Πρέπει να είναι ολιστική η παρέμβαση και όχι μεμονωμένη. Είναι ολιστική η παρέμβαση. Το ΣΒΑΚ είναι ολιστική μελέτη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, κατά τη γνώμη μου, που μπορεί να κάνει. Μάλλον μια υποδομή ανάπτυξη που είναι η μετατροπή του, η αλλαγή του, του ελεύθερου χώρου, του δημόσιου χώρου. Το ΣΒΑΚ δεν είναι μια μελέτη που έγινε σήμερα, τελείωσε και περιμένουμε να τη δούμε στο μέλλον και θα χρειαστεί αλλαγές κτλ. Το ΣΒΑΚ είναι μια συνεχής μελέτη. Θα συνεχιστεί και στην επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι αυτή, έτσι, και ίσως και στην μεθεπόμενη. Γιατί θα τελειώσει το κέντρο, θα πάει στις συνοικίες και θα συνεχίσει. Το έργο δε, εγώ λέω ότι για το εσωτερικό δακτύλιο που πάμε τώρα να κάνουμε, έτσι που γίνεται, σίγουρα θα χρειαστούν 20 χρόνια για να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα ποσοστό 70%. Αυτή είναι η γνώμη δικιά μου. Άρα είναι ένα έργο που συνεχίζεται. Δεν είναι ένα έργο που σταματάει αυτή τη στιγμή. Το ΣΒΑΚ, καταρχήν όταν ξεκίνησε το 2015, να πούμε ότι το είχαμε ψηφίσει όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης το καλοκαίρι του 2014, γι' αυτό το βρήκαμε και το συμβασιοποίησαμε. Δεν ξέραμε καν ότι ονομάζεται ΣΒΑΚ και τι είναι αυτό. Έτσι. Το ανακαλύψαμε στην πορεία. Στην πορεία όμως είδαμε ότι είναι μια παγκόσμια πολιτική, ότι είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και βέβαια από πριν 2 χρόνια, 3, αν δεν κάνω λάθος, είναι νόμος του κράτους. Όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήθηκαν μάλιστα, εμείς το κάναμε χωρίς χρηματοδότηση αυτό, γιατί ήμασταν πρώτοι, έτσι. Χρηματοδοτήθηκαν και όλοι, σχεδόν όλοι όσοι ζήτησαν, εκπονούν αυτή τη στιγμή μελέτες ΣΒΑΚ. Είμαστε οι πρώτοι, ναι, γι' αυτό και βρίσκουμε αυτές τις δυσκολίες, μαζί με το έθιμο, αλλά τα μεγέθη πραγματικά είναι διαφορετικά. Αυτή η μελέτη δεν θα έχει λάθη, σαφώς, αστοχίες. Όμως δεν είναι να αναθεωρήσουμε, κύριε Βαγιούλ, τη μελέτη, γιατί η μελέτη βρίσκεται εδώ, συνεχίζεται. Είπε ο Δήμαρχος και θα δείτε έξω αν πάτε, στις 2 επόμενες εβδομάδες γίνονται μετρήσεις φόρτων. Αυτό γίνεται για να δούμε τα μέχρι τώρα, οι μέχρι τώρα κατασκευές που οδηγούν, να γίνουν οι τροποποιήσεις, όχι όμως αναθεώρηση, απλά διόρθωση σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, που είναι συνεχή, δηλαδή έχουν γίνει και πριν, στις προηγούμενες κατασκευές. Έχουν δίκιο οι πολίτες, έχουν. Και εγώ θα αγανακτούσα, αλλά επαναλαμβάνω, δείτε το παράδειγμα, να μην πάω παλιά, να πάω στην Βενιζέλου και Φιδελίνων. Το τι ακούσαμε, το τι δυσκολίες δηλαδή μας λέγαν ότι θα υπάρξουν, αμέσως μετά δεν υπάρχει τίποτα. Ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο μετά δεν υπήρχε τίποτα. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, να πω το εξής, τα έργα συνεχίζονται στην πόλη. Δεν έχουν τελειώσει καν. Αν είπα κάτι τον κύριο Βαγιούλη, είπα το ότι το εξής, και εγώ και ο Δήμαρχος, λέγαμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έπρεπε να γίνουν αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα έργα. Οι μελετητές θεώρησαν ότι πρέπει να γίνουν τελειώνοντας τα έργα. Εντάξει, αυτή ήταν. Δεν ήταν καμιά διαφωνία μεγάλη. Έτσι. Οι μελετητές ίσως να έχουν δίκιο. Θα το δούμε, θα δείξει. Όμως ας τελειώσουν τα έργα, να διορθώσουν κάποιες αστοχίες πιθανόν και από εκεί πέρα να εκτιμήσουν. Χαίρομαι καταρχήν που η σημερινή συζήτηση κατέδειξε ότι πριν τη λαϊκή συσπήρωση όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις, όπως στάθηκαν την πρώτη στιγμή με την ψήφο τους στην προηγούμενη, όσες τουλάχιστον ήταν στην προηγούμενη περίοδο, δημοτική περίοδο, στέκονται στο ΣΒΑΚ, το θεωρούν πολύ σημαντικό εργαλείο για την πόλη, ότι πάει σε βάθος χρόνου, αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη και ότι πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό επιβεβαιώνει το σωστό της πολιτικής μας επιλογής. Έτσι, τοποθετήσεις νομίζω των Δημοτικών Συμβούλων αυτή τη στιγμή, αυτό δείχνουν, τον επικεφαλής τουλάχιστον, πλην επαναλαμβάνω της λαϊκής συσπήρωσης και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, ότι αυτό το εργαλείο θα βοηθήσουμε όλοι να πάει ακόμα καλύτερα από αυτό που πάει σήμερα, με όλα όσα πρέπει να αλλάξει στην πόλη. Από τους δρόμους που διαμορφώνει, από το περιβάλλον που διαμορφώνει, από την κουλτούρα που πρέπει να αλλάξει ο πολίτης, από όλα αυτά που πρέπει να μαζέψουμε, να παλέψουμε μαζί χέρι-χέρι. Είναι πραγματικά μια διαπίστωση, ας πούμε, η οποία μου δίνει τη δυνατότητα να το επισημάνω ιδιαίτερα. Υπάρχει ανάγκη για αξιολόγηση του ΣΒΑΚ. Προφανέστατα υπάρχει. Ας διακρίνουμε όμως δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι πιθανά τεχνικά λάθη της μελέτης. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω
πως παρεμβαίνουν περισσότερο οι ειδικοί από τον όποιο πολίτη επισημαίνει. Καλώς κάνει και επισημαίνει, αλλά έχει τη βεβαιότητα ότι αυτό είναι που πρέπει να γίνει, η δική του άποψη. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι ειδικοί έχουν το λόγο και βεβαίως όλα αυτά που καταγράφονται στην πόλη και από τις δικές σας παρατηρήσεις οδηγούνται προς τη μεριά των μελετητών, από τους οποίους βέβαια και εμείς θέλουμε τις όποιες απαντήσεις για να δούμε αν υπάρχει ανάγκη κάποιας διόρθωσης ή όχι. Αυτό δεν έχει σχέση με την αξιολόγηση του ΣΒΑΚ. Η αξιολόγηση του ΣΒΑΚ είναι άλλα χαρακτηριστικά. Πώς επιδρά στο περιβάλλον της πόλης, πώς κινούνται τα αυτοκίνητα και ποιοι είναι οι κυκλοφοριακοί φόρτοι που σας είπα ότι μετράμε. Ζητήματα γενικότερα που άπτονται τις ίδιες τις φιλοσοφίες του και αποδεικνύουν αν αυτή του η φιλοσοφία είναι σε σωστή κατεύθυνση ή όχι. Θα το υλοποιήσουμε. Θα το υλοποιήσουμε. Εμείς έχουμε κάνει και βήματα. Θυμηθείτε ότι πριν λίγο καιρό υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με το Ίδρυμα Ερευνών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας θα εργαστούμε, το ξέρουν οι ειδικοί, έχουν γίνει οι πρώτες επαφές, για να μπορέσουν να φτιάξουμε δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ. Αυτό λοιπόν θα γίνει και ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Το θέμα της αναθεώρησης από τα 5 έως 10 χρόνια, εδώ είμαστε να το δούμε, αφού πρώτα, εγώ θα έλεγα, γίνουν και κάποιες αλλαγές στην κουλτούρα μας, για να μπορέσουμε, ας πούμε, να δούμε πιο αντικειμενικά αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε. Τώρα, έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για μια ακόμα φορά για τη στάθμευση. Είναι ζήτημα που στην πόλη προφανέστατα πρέπει να λυθεί, δίνοντας μια άμβληση στην οξύτητα του προβλήματος, που έτσι ή αλλιώς έρχεται από το παρελθόν και που έχει σχέση και, σας το περιέγραψα, με εικόνες, φρούριο, πόλη και τα λοιπά, όπως χρησιμοποιούσαμε όλοι μας το αυτοκίνητο. Έρχεται λοιπόν ως άμβληση ενός προβλήματος το οποίο ίσως επιδεινωθεί από το ΣΒΑΚ. Εδώ εργαζόμαστε. Ήδη έχουν εντοπιστεί οι χώροι στάθμευσης, οι χώροι περιφερειακών πάρκινγκ. Νομίζω ότι το 22, για να δώσω και μια διάσταση, θα είναι χρονιά υλοποίησης των περιφερειακών πάρκινγκ, όπως και χρονιά υλοποίησης της ελεγχόμενης στάθμευσης, δεδομένου ότι όλα αυτά είναι πλήρως μελετημένα πλέον. Κάποιες αδειοδοτήσεις υπάρχουν, κάποιες χρήσεις γης αναγκαίες υπάρχουν, για να πάμε στη δημοπράτηση αυτών των έργων, προκειμένου να και αυτή η δυνατότητα να δοθεί στον συμπολίτη, προκειμένου να αξιοποιήσει τέτοιους χώρους. Θέλω όμως να πω το εξής. Γίνεται πάρα πολλές φορές κουβέντα για την πόλη, για το κέντρο, για τη λειτουργία της πόλης, για τις συνοικίες. Επιτρέψτε μου με λίγες κουβέντες να περιγράψω αυτό που εμείς έχουμε ως στόχευση, είναι απόρρια του οράματός μας για την πόλη και που υλοποιούμε. Γιατί δεν είναι μόνο ΣΒΑΚ. Δεν είναι. Το κέντρο έχει ανάγκη ΣΒΑΚ και το υλοποιούμε. Οι συνοικίες έχουν ανάγκη ΣΒΑΚ αυτή τη στιγμή? Όχι. Οι συνοικίες έχουν ανάγκη αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων δικτύων αμιάντου για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες εκεί και βεβαίως πλήρως ασφαλτόστρωση στον δρόμο. Κάναμε στον βόρειο τομέα της πόλης όλες τις συνοικίες. Είμαστε, τελειώνουμε από τη Νέα Σμύρνη, έχουμε μπει στην Ανθούπολη και σε λίγο μπαίνουμε στη Φιλιππούπολη. Δημοπρατείται ο Άγιος Αθανάσιος, δημοπρατείται ο Άγιος Θωμάς. Στη λήξη αυτής της θητείας θα έχουμε ολοκληρώσει τις συνοικίες έξω από το δακτύλιο με αλλαγές δικτύων υγιεινότερο, αν θέλετε, νερό, να το πω και με αυτόν τον τρόπο, και από την άλλη πλευρά ασφαλτοστρώσεις των δρόμων. Παρεμβάσεις ουσιαστικές για τις συνοικίες μας που δεν έχουν χάσει την αίσθηση αυτής της γειτονιάς και του γείτονα που την έχει χάσει το κέντρο. Άρα λοιπόν υπάρχουν στοχεύσεις πολύ συγκεκριμένες. Όπως υπάρχουν στοχεύσεις οι οποίες ποτέ
δεν υπήρξαν στην πόλη και υλοποιούνται τώρα. Ανάπλαση ολόκληρων συνοικιών. Το ΣΒΑΚ και η κατασκευή του, η κατασκευή των δρόμων του, μας έδωσε το έναυσμα να μπούμε σε μια πολυπληθή συνοικία, η οποία δεν έχει κοινόχρηστους χώρους, δεν έχει κοινόχρηστους χώρους, ούτε έναν, για να παράγουμε ένα πολύ σημαντικό έργο ανακούφισης με την τεχνογνωσία ΣΒΑΚΙΑ των πολιτών. Άγιος Κωνσταντίνος. Όποιοι περπατήσουν τον Άγιο Κωνσταντίνο αυτή την περίοδο θα αντιληφθούν ότι πρόκειται για μια εντελώς άλλη συνοικία και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Ποια είναι άλλη συνοικία του κέντρου η οποία θέλει αντίστοιχη παρέμβαση? Ο Άγιος Αθανάσιος. Το ξέρουμε όλοι. Δημοπρατείται το έργο από τη ΔΕΙΑΛ. Πάμε σε αντικαταστάσεις δικτύων για να συνεχίσουμε ακριβώς σε μια ολόκληρη συνοικία ανάπλαση τύπου Αγίου Κωνσταντίνου. Και ειλικρινά, εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αυτοδιοίκηση γενικότερα και ο Δήμος Λαρισαίου είχαν τα οικονομικά που είχε παλιότερα πρώτου 10 η αυτοδιοίκηση, αυτά θα έλεγα ότι θα ήταν υλοποιημένα και μέσα σε αυτή τη θητεία. Εργαζόμαστε, το ξέρετε όλοι, με πολύ λιγότερα χρήματα, αλλά όμως το έργο είναι έργο. Αποτυπώνεται με γρήγορους ρυθμούς στην πόλη, αλλάζει τα δεδομένα της και μαζί ΣΒΑΚ, αναπλάσεις συνοικιών, παρεμβάσεις στις συνοικίες, βάζουν την πόλη σε εντελώς σε άλλο επίπεδο. Κλείνω με το εξής. Το ποτάμι, καταρχήν, γιατί αναφέρθηκε για μια φορά ακόμα, έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση στο Τρίτσις και περιμένουμε την έγκρισή της. Ο εσωτερικός δακτύλιος με το ποτάμι είναι επίσης ένα τεράστιο έργο που αλλάζει τα δεδομένα της λειτουργίας, ακόμα και της πρόσβασης του ποταμού της εσωτερικής κοινής του ποταμού στην περίπτωση αυτή. Είναι έργο πολύ σημαντικό, έργο το οποίο αλλάζει διάσταση στην πρόσβαση του ποταμού για την πόλη και που δίνει τη δυνατότητα μαζί και με την προβολή του να αλλάξουμε δεδομένα και σε αυτό το επίπεδο. Δεν μένουμε εκεί. Έχουν κατατεθεί μελέτες για 5 ακτινοτούς ποδηλατόδρομους. Έχω την πεποίθηση ότι έναν τουλάχιστον από αυτούς, τον δεύτερο μετά τους ποδηλατόδρομους που διαμορφώνεται στο ήδη υπάρχον δίκτυο, φτάνει μέχρι το Ατάκατο, Ιουστινιανού, πάμε σε όλου Βυζαντίου κτλ. Λοιπόν, ένας από αυτούς που πάει προς τη μεριά του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, της Ιατρικής και του πρώην ΤΕΗ, ότι θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Ήδη βρισκόμαστε σε φάση προϋπολογισμού, αφού κατατέθηκε η μελέτη, για να μπορέσουμε να πάμε σε διαδικασία τέτοια. Τα λέω αυτά γιατί δεν βρήκα απλά μια αφορμή για να περιγράψω κάποια πράγματα που κάνει η Δημοτική Αρχή. Θέλω όμως να είναι το Δημοτικό Συμβούλιο σίγουρο, βέβαιο, ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι σχεδιασμός στο ποδάρι. Είναι συλλογικός σχεδιασμός, επιστημονικός σχεδιασμός που στο μέτρο της υλοποίησής του αλλάζει εντελώς επίπεδο στην πόλη. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Αυτό θα γίνει, αυτό θα υλοποιηθεί και τα επόμενα χρόνια. Θέλω όμως να ζητήσω κάτι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο αγώνας για την αλλαγή της κουλτούρας στην πόλη, για να πιστεί ο κάθε συμπολίτης ότι το αύριο που έχετε είναι καλύτερο από αυτό που έχει σήμερα, σε ό,τι αφορά την κίνησή του, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος. Είναι λογικός αγώνας. Και είναι αγώνας ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί στο επίπεδο αυτό, για παράδειγμα, να υπάρχουν προσεγγίσεις τηλεοπτικές, οι οποίες λένε γέμισαν την πόλη με κυβόλιδους. Όχι. Είναι λάθος, έτσι. Και είναι λαϊκισμός, όπως λαϊκισμός είναι και η άποψη που διάβαζα τώρα τελευταία με κάποιου συμπολίτη εκεί, που μιλάει για το πάρκινγκ του Δημάρχου. Μιλάμε για αστεία πράγματα, μιλάμε για προσεγγίσεις οι οποίες έχουν άλλο στοιχείο και όχι όλο αυτό το οποίο περιγράφηκε απόψε με καλό τρόπο από την πλειοψηφία των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας καλώ λοιπόν όλους να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Ναι, να έχουμε αυτιά και να διορθώσουμε όπου υπάρχουν λάθη και να βοηθήσουμε την κοινωνία μας να ενσωματώσει όλο αυτό το σχέδιο, να το συνειδητοποιήσει
και να μπορέσει να ζήσει πολύ καλύτερα από ό,τι ζούσε χτες. Μαζί βέβαια και με την οικονομία της πόλης και τα τεράστια προβλήματα που έχουν την περίοδο αυτή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.